Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα από την προπόνηση Trial που σας δείχνω ένα προς ένα όλα τα σπότς από τα οποία περνάω στην καθημερινή μου προπόνηση εδώ στην Αθήνα. Και μόλις μπήκε Μάιος, αλλά το καλοκαίρι και η ζέστη έχουν έρθει για τα καλά. Για 100 μηνυτικές παραγγελίες από Πάτρα παρέλαβα τον καλοκαιρινό μου ρουχισμό, τον οποίο έχω πλέον πραγματικά ανάγκη, γιατί με μακριμάνικα δεν την έβγαζα για κανένα λόγο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια γρήγορη παρένθεση, επειδή αρκετοί από εσάς με έχετε ρωτήσει πώς με βολεύει να κάνω ποδήλατο με μακρύ παντελόνι, παύλα τζιν. Και η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει από πολλούς τη δικαιολογία: τώρα φορά μακρύ παντελόνι, δεν μπορώ να κάνω ποδήλατο. Τι να πω. Προσωπικά ποτέ δεν με ενόχλησε κάτι τέτοιο. Δεν είχα ποτέ θέμα με αυτό. Ίσως επειδή η θέλησή μου το να κάνω ποδήλατο, παύλα προπόνηση, να ξεπερνάει την έλλειψη ελαστικότητας του οποιοδήποτε παντελόνι φορούσα. Anyway, στο προηγούμενο βίντεο, σε αυτό που το είδατε, είναι εδώ. Άλλαξα δίσκους, τακάκια, αλυσίδα και έκανα και ένα μικρό τυπικό σέρβις στο headset, επειδή έκανα ένα κρουκρου και είναι κομπλέ το ποδήλατο. Αλλά στο τέλος του βίντεο είπα ότι θα ασχοληθώ λίγο με την ευθυγράμμιση του δίσκου και της δαγκάνας, έτσι να μην υπάρχει καμία επαφή μεταξύ τους. Και ναι, μετά από αυτό το τυπικό ας πούμε σέρβις, αυτή τη στιγμή το ποδήλατο είναι στην καλύτερη μορφή που θα μπορούσε να είναι, χωρίς υπερβολές. Και κάτι ακόμα, επειδή αρκετή έχει την απορία σχετικά με το tubeless setup που έχω, για την ώρα μέχρι στιγμής δουλεύει κομπλέ χωρίς κανένα πρόοπτο, μετά από αρκετούς μήνες που το έχω. Το μόνο που θα χρειαστεί κάποια στιγμή να κάνω είναι να συμπληρώσω υγρό, sealant, επειδή αυτό που είχα βάλει αρχικά παίζει να είναι ανύπαρκτο αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, όπως ίσως προσέξατε, αυτή τη στιγμή είμαι στο spot που είχαμε κλείσει το προηγούμενο βίντεο προπόνησης. Ναι, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Αλλά είχα αφήσει μια εκκρεμότητα από εδώ, αν θυμάστε. Αυτό εδώ το drop gap, το οποίο πρόσεξα ότι στο βίντεο φαίνεται αρκετά μικρό, ενώ δεν είναι τόσο μικρό η αλήθεια είναι. Σε σχέση με το ποδήλατο δηλαδή, αυτό είναι το μήκος του σε σχέση με το ποδήλατο. Λίγο πιο μεγάλο, μισό πλακάκι πιο μεγάλο από το ποδήλατο. Και νομίζω ήρθε η ώρα του. Το βίντεο φαίνεται γελία εύκολο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν τρομακτικό και σίγουρα δεν ήταν απόλυτα ελεγχόμενο αυτή τη φορά. Αλλά θα το κρατήσω. Θα επιστρέψω. Τώρα όμως ας πάμε παρακάτω. Και επειδή το σημερινό βίντεο θα είναι κυρίως μετάβαση στα επόμενα spots από τα οποία περνάω, που έχουν πιο πολλά πράγματα να κάνω, ας περάσουμε σε voice-over από την GoPro. Και σχετικά με το μικρόφωνο της συγκεκριμένης, είναι που είναι χαμηλής ποιότητας. Όταν φυσάει, ο ήχος γίνεται ανυπόφορος. Ναι, το ξέρω και προσπαθώ να το διορθώσω. Έχω δοκιμάσει διάφορες λύσεις, χωρίς όμως την επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, έχω σκεφτεί μια συγκεκριμένη, μόνιμη, 100% αποτελεσματική λύση, την οποία θα εφαρμόσω σύντομα. Λίγη υπομονή. Όσο λοιπόν πηγαίνουμε παρακάτω από αυτόν τον φοβερό πεζόδρομο, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ιδιαίτερα πολλά πράγματα να κάνω, θα ήθελα να απαντήσω σε μερικές ερωτήσεις από τα δύο τελευταία βίντεο. Καλησπέρα, Ιάσονα. Από ό,τι βλέπω, η αλυσίδα που έχεις είναι καλή στο trail, αλλά αναρωτιέμαι μήπως είναι καλή και στο enduro. Μήπως μπορείς να μου λύσεις αυτή την απορία. Τώρα, με τη λέξη trail, δεν είμαι βέβαιος αν εννοείς το trail στο βουνό. Ήθελες να πεις trial και το γράφεις λάθος. Το trial παρ' όλα αυτά γράφεται με αυτόν τον τρόπο. Το trail που γράφεται έτσι είναι τελείως διαφορετικό είδος. Τα έχω αναλύσει σε ένα προηγούμενο βίντεο αυτά. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη αλυσίδα που έχω αυτή τη στιγμή, η K1 από τη JMC, είναι κατασκευασμένη για single speed. Δηλαδή, ένα γρανάζι πίσω και ένα γρανάζι μπροστά. Δεν κάνει για ταχύτητες που είναι τα enduro και τα trail. Γιατί πας σε μαγαζί αφού τα αλλάζεις μόνος σου? Μήπως, λέω μήπως, σκύπαρες το βίντεο? Γιατί ακριβώς την ερώτηση την απάντησα στο τέλος του. Είπα λοιπόν ότι πήγα στο μαγαζί, πέρα από το γεγονός που φυσικά να πάρω τα πράγματα, έμεινα εκεί για να τα φτιάξω, διότι μου παραχωρούν κάποια εργαλεία τα οποία εγώ δεν διαθέτω. Δεν διαθέτω εδώ στην Αθήνα και το μαγαζί αυτό τα έχει. Οπότε αυτός ήταν ο ένας λόγος. Και ο δεύτερος πολύ βασικός λόγος είναι ότι εάν κάνω κάτι στο ποδήλατο και βρω κάποιο ανταλλακτικό, κάποιο εξάρτημα που έχει κάποιο θέμα στο ποδηλατάδικο, μπορώ να το βρω, εάν υπάρχει διαθέσιμο, άμεσα και να μην χρειαστεί να κάνω τίποτα άλλο. Το παίρνω, το βάζω, τέλος. Ενώ αν ήμουν στο δωμάτιο και τα έκανα όλα αυτά και χρειαζόταν κάτι, θα πρέπει να μείνει το ποδήλατο μισοτελειωμένο, μη λειτουργικό, χωρίς να μπορώ να το χρησιμοποιήσω και θα έχανα πάρα πολύ χρόνο. Οπότε αυτή ήταν η λόγη που έμεινα στο ποδηλατάδικο και ελπίζω
αυτή η απάντηση να σε καλύπτει κάπως. Εάν αλλάξεις δαγκάνες και βάλεις δαγκάνες post-mount και βάλεις και adapters από IS σε post-mount, θα έχεις το ίδιο πρόβλημα με την εφαρμογή των δίσκων και των δαγκακιών? Όχι, δεν θα είχα καθόλου το ίδιο πρόβλημα. Δεν θα χρειαζόμουν ροδέλες καθόλου. Θα ήταν σαν να είναι φιξαρισμένα post-mounts πάνω και στο πλαίσιο και το πυρούνι. Θα μπορούσε να ρυθμίσει το φρένο απλά και μόνο πιέζοντάς το. Και η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, αλλά είμαι 320 ευρώ μακριά από την υλοποίησή του. Γιατί δεν κόβεις την αλυσίδα σε ένα σημείο στο οποίο θα είναι έτσι κι αλλιώς τεντωμένη λόγω του μικρότερου μήκους της? Όπως είδατε, αυτή τη στιγμή δεν έχω τεντωτήρα γιατί μου είχε σπάσει, αλλά κάποια στιγμή θα το φτιάξω αυτό. Και για την ώρα χρησιμοποιώ tie wraps για να την κρατάνε στη θέση της. Και ο λόγος που δεν την κόβω πιο μικρή είναι επειδή αν την έχω πιο μικρή για να είναι ακριβώς το μήκος που θα έπρεπε, για να μην χρειάζομαι tie wraps, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω halflings. Και τα halflings δεν τα εμπιστεύομαι, είναι πολύ ευάλωτα και κόβονται πάρα πολύ εύκολα. Έχω κόψει πάρα πολλά αυτά μέχρι τώρα, δεν τα συνιστώ για trial χρήση. Αλλά φυσικά αυτή είναι η δική μου επιλογή. Γεια σου, Να, γιατί επέλεξες διπίστονα φρένα και όχι τετραπίστονα? Τα συγκεκριμένα φρένα τα έχω περίπου όσο έχω και το ποδήλατο, 11 χρόνια δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θέλω να αναβαθμιστώ, αλλά όπως είπα και λίγο νωρίτερα, είμαι περίπου 350 ευρώ μακριά από αυτή την αναβάθμιση. Και αυτή η αναβάθμιση, τα επόμενα φρένα δηλαδή, θα είναι τετραπίστονα. Ναι, ξέρω, δεν ήταν το απόλυτο, δεν το πέτυχα τελείως. Ήθελα να φτάσω στο πεζοδρόμιο, αλλά έμεινε ένα σκαλί. Θα το κρατήσω όμως για την ώρα, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και οι ευκαιρίες που μου δίνονται να το επιχειρήσω καν είναι απειροελάχιστες. Θα επιστρέψω όμως κάποια στιγμή που δεν θα έχει πολύ κόσμο. Συνεχίζουμε. Και καλώς ήρθατε στην Καλυθέα. Banico manual. Και αυτό το μανέτι ήταν επιτυχία, η αλήθεια είναι. Και smooth θα έλεγα. Αλλά εδώ έχουμε ακόμα ένα καγκελάκι, δύο καγκελάκια, τα οποία θέλω να κάνω εδώ gap πάνω, απέναντι. Και ίσως, αν είμαι λίγο τυχερός και μου βγει, από εδώ απέναντι, μετά προς τα πίσω πάλι πάνω στο κάγκελο και μετά πάλι απέναντι. Για να δούμε. Και φυσικά έχουμε το super τρίποδο, χορηγή από τη φύση. Εάν μείνει εκεί θα είμαστε τυχεροί. Για backing up δεν ξέρω, αλλά τον κάπου τον βγάλω. Αυτό ήταν εύκολο. Το backing up δεν μου βγαίνει για την ώρα. Anyways, ας συνεχίσουμε. Και εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο μικρό παρκάκι, που ευτυχώς δεν έχει μικρά παιδάκια, γιατί θα ήταν λίγο πρόβλημα. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το φοβερό κάγκελο. Κανονικά θα πρέπει να το κάνει ισορροπία, αλλά σώψετε. Αν είχα ένα τυχάκι εδώ, στο οποίο θα μπορούσα να είμαι σταθερός και μετά να πάω στο κάγκελο, θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε άλλα παρόμοια κάγκελα λίγο παρακάτω. Τώρα όμως θα προσπαθήσω απλά να το ανέβω, να μείνω λίγο και αυτό.
Άμα μείνει το κινητό εκεί θα είναι θαύμα. Όπα το κινητό. Okay, καλά πήγε αυτό. Τώρα θέλω να κάνω αυτό εδώ το gap. Από αυτό το πεζουλάκι σε εκείνο το πεζουλάκι. Ναι, οκ. Δεν θα κάνω κάτι άλλο εδώ, γιατί όλα τα υπόλοιπα που θέλω να κάνω εδώ είναι πιο ρυψοκίνδυνα και δεν είναι για σήμερα. Για την ώρα θα πάμε λίγο παρακάτω που έχει ακόμα δύο πλατείες, όπως ονομάζω εγώ, πλατείες trial, για να κάνουμε μερικά ακόμα πράγματα. Και για τη συνέχεια έχουμε μια 100% νεκρή περιοχή, δηλαδή όπως βλέπετε είναι όλο flat, δεν υπάρχει απλώς τίποτα να κάνω για την ώρα. Είναι απλά το μεταβατικό στάδιο μέχρι το επόμενο spot, την επόμενη πλατεία που έχει να κάνω πράγματα. Στο μεταξύ, σχετικά με αυτό που έλεγα νωρίτερα για τα ανταλλακτικά που ίσως χρειαζόμουν κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης του ποδηλάτου, τελικά έπρεπε να κάνω εξαέρωση στο πίσω φρένο, γιατί είχε περισσότερο υγρό από ό,τι θα έπρεπε λόγω του ότι τα κάκια ήταν πιο φαγωμένα, ότι ήσουν πιο φαγωμένος. Όταν έβγαλα λοιπόν το καπάκι από τη μανέτα για να συμπληρώσω υγρό φρένων, η τσιμούχα ή όπως αλλιώς το λένε διάφραγμα που είχε ακριβώς μέσα, είχε σχιστεί σε ένα σημείο. Δεν ξέρω πώς λειτουργούσε το φρένο μέχρι τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση ήθελε αλλαγή. Οπότε, αν το έκανα αυτό στο δωμάτιο, χωρίς εργαλεία και χωρίς ανταλλακτικά, θα έπρεπε να παρατήσω το ποδήλατο στη μέση ή να το πάρω με τα χέρια και να το πάω στο ποδηλατάδικο. Από τη στιγμή όμως που ήμουν στο ποδηλατάδικο ήδη, υπήρχε το ανταλλακτικό αυτό έτοιμο και σε δευτερόλεπτα το είχαμε αλλάξει και συνεχίσαμε την εργασία. Αποτέλεσμα να ολοκληρώσουμε την εξαίρεση του φρένου σε πάρα πολύ άμεσο χρονικό διάστημα. Οπότε, αυτός ήταν ένας από τους έμπρακτους λόγους που αποφάσισα να είμαι στο ποδηλατάδικο κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης, ακόμα και αν το έφτιαχνα εγώ το ποδήλατο. Και πίσω από αυτό που φαντάζει αδιέξοδο είναι μια υπερβολικά ωραία πλατεία φτιαγμένη για trial και ευτυχώς δεν έχει κόσμο. Ναι, ξέρω δεν ήταν το πιο καθαρό ούτε αυτό, αλλά είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα αυτό. Θα το ξανακάνω κάποια στιγμή όμως. Το σενάριο προφανώς λέει κατευθείαν στο τυχάκι και με τη μία χωρίς κανένα hops απευθείας απέναντι. Αλλά κάνει πάρα πολύ ζέστη και θέλω να κάνω και άλλα πράγματα σήμερα. Οπότε πάμε παρακάτω. Έλα ρε φίλε. Ήταν από τα πιο smooth πεσήματα που φάει. Θα το κρατήσω αυτό. Σίγουρα αυτό μένει. Και για την ώρα θα αφήσουμε αυτή την πλατεία. Έχει πολλά πράγματα ακόμα που μπορεί να γίνουν. Αλλά στο σημερινό βίντεο προπόνησης θέλω να σας δείξω ακόμα ένα μέρος που δεν έχει πολλά. Οπότε για να μην πάει χαμένο θα το συμπεριλάβω στο σημερινό βίντεο προπόνησης. Που είναι λίγο παρακάτω αυτό το σπορτ. Ακόμα μια πλατεία. Ένα, δύο, τρία. Αλλά πίσω από εδώ είναι η τελευταία πλατεία
για σήμερα. Έχει μερικά ενδιαφέροντα σημεία, η αλήθεια είναι. Κάγκελο σε κάγκελο. Η ισορροπία. Και φυσικά εδώ πέρα. Ναι, μεν το κάνω λίγο, αλλά είναι τέρμα ανεξέλεγκτο. Θέλει πολύ προπόνηση να το ελέγξω αυτό. Στο μεταξύ κάνει απίστευτη ζεστή, δεν μπορεί να το διακρίνεται, αλλά κάνει πολύ ζεστή. Γενικά από όλα τα spot που πέρασα σήμερα υπάρχουν πολλά ακόμα μικρά, ας πούμε, πράγματα να κάνω, καθώς φυσικά και πολύ πιο δύσκολα πράγματα, πολύ πιο επικίνδυνα. Ωστόσο, για την ώρα δεν ήθελα να αναλωθώ στα μικρά και τα πιο δύσκολα είναι και πιο επικίνδυνα κατά συνέπεια, οπότε για την ώρα τα αποφεύγουμε, είναι για μία και έξω one-off, όπως έχουμε πει. Προς το παρόν θα κρατήσουμε αυτά τα, ας πούμε, μέσης δυσκολίας κόλπα και υπάρχει ένα ακόμα spot με το οποίο θα κλείσω το σημερινό βίντεο, το οποίο είναι λίγο παρακάτω, αλλά ας πάμε με τον γρήγορο τρόπο. Και φτάσαμε, είναι ακριβώς εδώ το drop. Δεν είναι πολύ ψηλό, πρέπει να είναι γύρω στα 2 μέτρα ίσως. Έτσι φαίνεται από κάτω.